Αυτή τη στιγμή 120 δόσεις μπορούν να πάρουν όσες επιχειρήσεις καταθέσουν αίτηση και αυτή γίνει δεκτή στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Από εκεί και πέρα, έως 120 δόσεις σε εφορία ή και σε ταμεία μπορούν να πάρουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς όμως να έχουν πτωχευτική ικανότητα, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, δημοσιογράφοι, εφόσον καταθέσουν αίτηση στον εξοδικαστικό με την διαδικασία που υπάρχει για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία άλλη ρύθμιση προς την εφορία και προς τα ταμεία που να τους δίνει παραπάνω από 12 δόσεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι φόρος κληρονομιάς, μπορούν να ρυθμίσουν σε 24 δόσεις. Ακούμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι θα δοθεί αυτή η δυνατότητα, γιατί είναι μεγάλο το πλήθος των οφειλετών που δεν έχουν μεγάλο ύψος χρεών, έως 3.000 ευρώ, έως 5.000 ευρώ. Εκεί λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια της κυβέρνησης σε συνεννόηση με τους θεσμούς, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων. Θα είναι 48, θα φτάσει τις 120, ποια κριτήρια θα μπουν, σίγουρα εισοδηματικά και περιουσιακά. Όλα αυτά τα ακούμε. Αυτό το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα είναι η ένταξη των οφειλών του 2018 σε έως 120 δόσεις. Γιατί γίνεται αυτό? Παρά τις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν για τον εξοδικαστικό, αυτή τη στιγμή, αν κάποιος καταθέσει αίτηση, μια επιχείρηση, ένας ομόρυθμος εταίρος, ένας γιατρός, ένας δικηγόρος, θα μπορεί να ρυθμίσει μέχρι 31 Δεκάτου του 2017. Στις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν δεν δίνεται η δυνατότητα να εντάξουν και τις οφειλές του 2018, παρά το γεγονός όμως ότι πλέον όλες έχουν τελειώσει, καθώς μπήκαμε στο 2019.